Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα μηχανή του χρόνου. Η κατάληξη της οικογένειας Ωνάση για πολλούς ήταν μια σύγχρονη μορφή αρχαίας τραγωδίας. Η κατάρρευση άρχισε με ένα φαινομενικά λαμπρό γεγονός για τον Έλληνα Μεγιστάνα, αλλά και για την παγκόσμια κοινή γνώμη. Το γάμο του Αριστοτέλη με την Τζάκι Κένεντι, την αγαπημένη πρώτη κυρία της Αμερικής, την οποία ο δαιμόνιος Μυρνιός κατέκτησε, για άλλους απέκτησε, μπαίνοντας στο στόχαστρο εχθρών και φίλων. Για πολλούς, αυτός ο γάμος ήταν η αρχή της λεγόμενης κατάρας για την οικογένεια. Και αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πλάνα από εκείνο τον διάσημο γάμο στο Σκορπιό, στο μικρό νησάκι απέναντι από τον ιδρύτης Λευκάδας, που έγινε παγκόσμιο γεγονός και ταυτόχρονα σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για την οικογένεια. Ο Ωνάσης το 1973 έχασε τον πολύ αγαπημένο του γιο Αλέξανδρο. Ο Ωνάσης μαράζωσε και σύντομα πέθανε. Η Τίνα Λιβανού, η μητέρα του Αλέξανδρου, αυτοκτόνησε. Και η Χριστίνα έζησε μια περιπετειώδη αλλά σύντομη και θλιμμένη ζωή. Ο κύκλος της τραγωδίας. Το πρωινό της 23ης Ιανουαρίου η ελληνική κοινωνία ήθελε να μάθει μόνο μία είδηση. Αν ζει ο Αλέξανδρος Ωνάσης. Η είδηση του δυστυχήματος με το αεροπλάνο είχε κάνει το γύρο του κόσμου ταχύτατα. Μέχρι τότε οι Έλληνες παρακολουθούσαν σαν παραμύθι τη ζωή της οικογένειας Ωνάση. Εκείνη την ημέρα που συγγενείς και φίλοι συνοστίζονταν στα εξωτερικά ιατρία του ΚΑΤ, αγωνιώντας για τον Αλέξανδρο, το παραμύθι είχε γίνει εφιάλτης. Ο επίλογος της σύντομης ζωής του Αλέξανδρου ξεκίνησε μία μέρα πριν. Για τον Αλέξανδρο Ωνάση είναι μια συνηθισμένη ημέρα. Ξεκινά από το ξενοδοχείο Hilton όπου διαμένει με προορισμό το αεροδρόμιο. Στο δρόμο μοιράζει γενναιόδωρα μπορμπουάρ. Φτάνει στο γραφείο του στην Ολυμπιακή. Σήμερα βραδιαζόταν στο ελληνικό. Ήλεγχε τα πάντα. Εκείνη την ημέρα ο Αλέξανδρος είχε σκοπό να μεταβεί στο Μοντε Κάρλο. Την ημέρα του ατυχήματος έτυχε να είμαι στο γραφείο. Οι τελευταίες του κουβέντες όταν έφυγε από το γραφείο μου λέει «Μαρία, ειδοποίησε να ετοιμάσουν το Learjet γιατί θα πήγαινε στο Μόντε Κάρλο για κάτι δουλειές του». Πριν από το ταξίδι στο εξωτερικό όφιλε να κάνει μια πτήση ρουτίνας. Είχε έρθει ένας καινούριος πιλότος για το υδροπλάνο που χρησιμοποιούσαν στη Θαλαμιγό Χριστίνα. Ο Αλέξανδρος ήθελε να ελέγξει ο ίδιος τις ικανότητές του. Του λέω, ρε Αλέξανδρε, είναι η δική σου. Εσύ, ο γιος τον Άση, θα πάει να ελέγξεις έναν άλλο πιλότο. Τόση εκεί πέρα πιλότη είναι, σου ελέγξεις. Εσύ πρέπει να πας κάτω. Όχι, λέει, γιατί θέλω να πάω για να αποδείξω στον πατέρα μου ότι ενδιαφέρομαι εγώ για εκείνον και να μην λέει ότι δεν ενδιαφέρομαι. Βρήκαν κάποιον Αμερικάνο που πέταγε υδροπλάνα. Νομίζω από το Οχάιο τον ξεκινήσανε. Και τον Μακάσκερ. Και τον φέρανε στην Αθήνα. Ήρθε ο άνθρωπος και εκείνη την ημέρα ο μόνος διαθέσιμος εκπαιδευτής για να τον πετάξει στο Βιάτζιο ήταν ο Αλέξανδρος. Έπρεπε λοιπόν να τον πετάξει, να του κάνει δύο προσγειώσεις απογειώσεις, να του κάνει δύο προσθαλασσώσεις και να του δώσει το αεροπλάνο να φύγει την ίδια μέρα για να πάει στο Σκορπιό, στο Χριστίνα. Ήταν η μοιραία πτήση για το διάδοχο της αυτοκρατορίας Ωνάση. Εγώ του έλεγα μην πάει. Σαν να ήμουν προφήτης. Και πήγε. Μετά πληροφορήθηκα ότι έπεσε το αεροπλάνο και έγινε αυτή η μεγάλη ζημία. Ο Αμερικανός πιλότος Μακάσκερ είχε βρεθεί μετά από αγγελία. Ο προηγούμενος έμπιστος χειριστής, ο Μακρέγκορ, είχε πρόβλημα καρδιακής αρρυθμίας και είχε λήξει το πιστοποιητικό υγείας. Στις 3 παρα 10 οι τρεις πιλότοι μπαίνουν στο Πιάτζιο. Επικεφαλής της πτήσης είναι ο Αλέξανδρος. Κάθε ως χειριστής, ο Αλέξανδρος Ωνάσης, αυτός πήρε άδεια να μπει στο διάδρομο και να απογευθεί. Αλλά στη θέση του συγκυβερνήτου, κάθε ο Μακάστερ, τον οποίο πρόριζε. Και ο Ωνάσης του εξηγούσε τη διαδικασία. Έτσι ξεκίνησε η πτήση. Για να πετάξει ένα αεροπλάνο, το οποίο αεροπλάνο είχε να πετάξει αρκετό καιρό, γιατί ήταν μέσα για συντήρηση στο υπόστεγο, και ήταν να πετάξει και για πιστοποιητικό πλοημότητος.
είχε καιρό να πετάξει. Και είχαν γίνει πολλές εργασίες πάνω σε αυτό το αεροπλάνο. Ο καιρός ήταν ιδανικός για την απογείωση από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. 22 Ιανουαρίου του 1973 ήταν, που ήταν μια τέλεια αλκιονίδα μέρα. Ο Αλέξανδρος κάθεται δεξιά στο κόκπιτ. Συνομιλεί με τον πύργο ελέγχου και παίρνει άδεια απογείωσης. Μετά από λίγο φουσκώθηκε το αεροπλάνο, έγινε στη μια πλευρά, χτύπησε ο πλωτήρας που ήταν κάτω από το δεξιό φτερό, σαν να φρενάρισε εντός εισαγωγικών το αεροπλάνο και από εκεί άρχισε να χτυπάει και στο τέλος συνετρίβει. Σε κάποια στιγμή ακούω μια φωνή, το αεροπλάνο, το αεροπλάνο. Σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω μπροστά στην πυροσβεστική, λίγο πριν από την πυροσβεστική για να είμαι ακριβής, ένα αεροσκάφος να πέφτει και με το εμπρός μέρος της ατράκτου και να χτυπάει στη συνέχεια το δεξιό, η δεξιά πτέρυγα, χωρίς να αναφλέγεται. Από τους τρεις λοιπόν, ο πιο τσακισμένος ήταν ο Αλέξανδρος, ο οποίος είχε χτυπήσει το κεφάλι του και είχε πάθει ζημιά, μεγάλη ζημιά. Ο Αμερικανός πιλότος, που ήταν υποδοκιμή, κατάφερε να βγει μέσα από το διαλυμένο πιάτζιο σχεδόν άθικτος. Ο Μαγκρέγκορ γλίτωσε με τα λιγότερα, νομίζω. Αλλά ζημιά είχε πάθει και ο Μακάσκερ. Όχι βέβαια ζημιά για να πεθάνει ο άνθρωπος, δεν πέθανε. Ο μόνος που σκοτώθηκε, που αχρηστεύτηκε δηλαδή, γιατί την άλλη μέρα πέθανε, ήταν ο Αλέξανδρος. Υπήρξα ο μόνος μάρτης στις όλες αυτές τις τραγωδίες του 1973. Την ημέρα εκείνη έκανα ένα δρομολόγιο Αθήνα με τη Λίνη. Ο κυβερνήτης Γιώργος Αποστολόπουλος είναι από τους ελάχιστους αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τη συντριβή του αεροσκάφους του Αλέξανδρου Ωνάση. Ο έμπειρος κυβερνήτης της Ολυμπιακής είχε παραχωρήσει τον Αλέξανδρο τη σειρά του στην απογείωση επειδή είχε προβλήματα με έναν ατίθασο επιβάτη που δεν έβαζε ζώνη ασφαλείας. Αναγκάστηκα λοιπόν, δίνοντας εντολή στον κυβερνήτη, να ματαιώσει την απογείωση και να υποχρεώσω τον επιβάτη να δεθεί και να πειθαρχήσει. Άλλος θα επέστρεφα για να τον αποβιβάσω. Όταν ο Γιώργος Αποστολόπουλος επέστρεψε στο χειριστήριο, βλέπει μπροστά του έκπληκτος το αεροπλάνο του Αλέξανδρου Ωνάση. Τι διαπίστωσα? Ότι το αεροπλάνο από την αρχή της τροχοδρόμησης προς απογείωση, επί του διαδρόμου, εξέκλεινε προς τα δεξιά. Σε σημείο τέτοιο που αναγκάστηκα να ανησυχήσω και πήρα αμέσως το μικρόφωνο για να του δώσω εντολή πλέον εγώ, αισθηκτοδός, να ματαιώσει την απογείωση. Ήταν όμως αργά. Αμέσως μετά την απογείωση, το αεροσκάφος κλείνει προς τα δεξιά και συντρίβεται. Ήταν μια εκτροπή η οποία από χειριστικής πλευράς ήταν αδιανόητος. Θα έπρεπε ο οποιοδήποτε κυβερνήτης τουλάχιστον ξέρει, εφόσον δεν μπορεί να ελέγξει το αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της διαδρομής της απογείωσης, οφείλει να κόψει τους κινητήρες και να παιδίσει το αεροσκάφος. Τα ερωτήματα του κυρίου Αποστολόπουλου δεν απαντήθηκαν ποτέ, καθώς η δίκη περισσότερο συσκότησε παρά φώτισε την υπόθεση. Παρά την τραγική εικόνα που παρουσιάζει ο γιος του Αριστοτέλη Ωνάση, είναι ακόμα ζωντανός. Όλοι ελπίζουν σε ένα θαύμα που όμως δεν έγινε ποτέ. Ο Αλέξανδρος χαροπάλεψε για 28 ολόκληρες ώρες με τα πνευμόνια μιας μηχανής. Και ήταν σε αυτό το 28ωρο τόσα από τα πράγματα που είδα εκεί που δεν τα ξεχάσω ποτέ. Πήγα στην κλινική και όλοι περίμεναν να έρθει ο Αριστοτέλης Ωνάσης που βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. Άλλοι περίμεναν να έρθει η Χριστίνα Ωνάση που ήταν στη Βραζιλία. Κάποια στιγμή ακούω ουρλιακτά, ανοίγει η πόρτα
και βλέπω την συγχωρεμένη τη Χριστίνα την Ωνάση, την αδελφή του, να βγαίνει από το δωμάτιο υποβαστασόμενη από δύο νοσοκόμους. Είχε καταρρεύσει και επειδή ήταν και εύσωμη κοπέλα, δεν μπορούσαν να τη βοηθήσουν να σταθεροποιήσει το βηματισμό. Την έσουραν. Ο Αριστοτέλης, όταν έμαθε ότι χάνει το γιο του, είπε: «Ήταν καλό παιδί, αλλά σώθηκε το λάδι του». Μαζί με το δικό του όμως, σώθηκε και του Έλληνα Κρίσου, που όταν του είπαν ότι ο γιος του δεν σώζεται όσα χρήματα και αν διαθέσει, μονολόγησε: «Τότε είμαι ο φτωχότερος άνθρωπος στον κόσμο». Ήταν η αρχαία ελληνική τραγωδία, σε όλο της το μεγαλείο. Ξαναζούσε η αρχαία ελληνική τραγωδία εκεί. Στη συνέχεια, οι έρευνες, οι επιτροπές και οι υπόνοιες για σαμποτάζ. Οι αλλεπάλληλες αναβολές στην εκδίκαση της υπόθεσης και τελικά η αθώωση των κατηγορουμένων. Ο θάνατος του πατέρα Ωνάση λίγο αργότερα σηματοδοτεί το τέλος της υπόθεσης και την αντίστροφη μέτρηση και για το άλλο του το παιδί, τη Χριστίνα. Well, like any other human being, I'm not anything special or exceptional. Like any father would feel, he was a nice boy. He was a promising boy and a good boy. Στην press conference γύρω από το θάνατο του γιού του, σε μια κατάσταση πρωτοφανής, πρώτη φορά τον είδα έτσι να κλαίει. Η κατάρα των Ωνάσιδων θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, καθώς διερευνούμε τους μυστηριώδους θανάτους της οικογένειας αυτής. Στο τέλος δεν έμεινε βεβαίως κανείς. Για το δυστύχημα του ελληνικού που βρήκε το θάνατο Αλέξανδρος Ωνάσης, συγκροτήθηκαν τρεις επιτροπές και όλες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η επί ατυχήματος αεροσκάφους Πιάτζιο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, υπό τα στοιχεία κλπ. Κλπ. Της 22 Πρώτου του 1973 και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πτώση οφείλεται εις αντίθετον σύνδεση των πυραλίων κλήσεως κατά την εκτέλεση εργασιών αντικαταστάσεως των χειριστηρίων του αεροσκάφους. Και βεβαίως θα το πούμε απλά. Όταν ο Αλέξανδρος επιχειρούσε να στρίψει προς τον ουρανό, έστριψε με φόρα προς τη γη και συνετρίβει. Όλοι μιλούσαν για σαμποτάζ, αλλά και ο πανίσχυρος Ωνάσης δεν μπόρεσε να καταλήξει πουθενά, ούτε να αποδείξει τίποτα, αν και διέθεσε πολλά χρήματα εκείνη την εποχή. Η δίκη για την υπόθεση ανεβλήθη πάρα πολλές φορές. Δείτε με ποιο τρόπο υποδεχόταν ο τύπος εκείνη την εποχή τις αναβολές. Ανεβλήθη η δίκη για τον θάνατο του Ωνάση. Η δίκη για το θάνατο του Ωνάση ανεβλήθηκε για πέμπτη φορά, βέβαια μικρές ειδησούλες, μονόστιλα από τις εφημερίδες της εποχής. Το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, ο Μακγκρέγκορ, ουδέποτε εμφανίστηκε στην Ελλάδα. Χρόνια αργότερα, πολλοί έσπευσαν να αξιολογήσουν με διαφορετικό τρόπο μια περίεργη συντριβή ενός ίδιου αεροσκάφους της Ολυμπιακής στη Νίκαια της Γαλλίας, το οποίο θα παρελάμβανε τον Αλέξανδρο, ένα χρόνο πριν από το δυστύχημα του ελληνικού. Τότε ο τύπος δεν έδινε μεγάλη διάσταση στο θέμα. Στο ένα μονόστιλο από πρωτοσέλιδο, τον ιό Ωνάση θα παρελάβανε το συντριβέν αεροταξί. Δεξιά κατέπεσε ελληνικό αεροταξί παρά την Νίκαιαν. Αυτά και τίποτα άλλο, βεβαίως, εκ των υστέρων, πολλοί μίλησαν για μια αποτυχημένη απόπειρα εξόντωσης του ιού Ωνάση. Η πολιτεία συγκρότησε δύο επιτροπές διερεύνησης. Μία της πολιτικής και μία της πολεμικής αεροπορίας. Και οι δύο επιτροπές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα σειρματόσχηνα στα πηδάλια είχαν συνδεθεί ανάποδα. Συγκεκριμένα, η έκθεση πραγματογνωμοσύνης της πολεμικής αεροπορίας ανέφερε ότι κύρια αιτία δημιουργίας του ατυχήματος υπήρξαν σφάλμα προσωπικού συντηρήσεως της Ολυμπιακής Αεροπλοείας, συνιστάμενων εις αντίθετο σύνδεση των πηδαλίων κλήσεως κατά την εκτέλεση συνεργασιών αντικαταστάσεως των χειριστηρίων του αεροσκάφους. Αυτό σήμαινε ότι όταν ο Αλέξανδρος έστριβε αριστερά, το πιδάλιο πήγαινε δεξιά, δηλαδή προς το έδαφος. Όπως έκανε το πιδάλιο αριστερά, αυτό έκανε το πιδάλιο αριστερά και έστριβε δεξιά. Όσο πιο πολύ έκανε το πιδάλιο αριστερά, τόσο πιο πολύ δεξιά έστριβε αυτό. Εγώ πρότισα το μηχανικό, επειδή ήμασταν φίλοι, μου λέει Γιωργάκη και τα σειρματόσκηνα μου λέει που είπανε και να ήθελες να τα βάλεις ανάποδα,
Δεν πηγαίνανε. Είναι έτσι φτιαγμένα που δεν φτάνει να πάει ανάποδα. Το καθένα θα πάει στη σωστή του θέση. Η Επιτροπή κατέληγε υποστηρίζοντας πως το δυστύχημα προκλήθηκε επειδή ο χειριστής του αεροσκάφους δεν ακολούθησε το μνημόνιο ενεργειών, με αποτέλεσμα να μην γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος στα πιδάλια πριν την απογείωση και κατά συνέπεια δεν διαπιστώθηκε η αντίθετη σύνδεση και λειτουργία των πιδαλιών κλίσης. Αυτό το πόρισμα αμφισβητήθηκε για κάποιο λόγο που τότε είπανε ότι όταν λύσανε τα πιδάλια δεν βάλανε ένα χρώμα για να ξέρουν ποιο με ποιο ήταν δεμένο και ποιο με ποιο δεν ήταν. Και αμφισβητήθηκε μετά. Το πόρισμα της πολιτικής αεροπορίας ανέλυε και τις ελλείψεις τις οποίες είχε το αεροσκάφος που δεν διέθετε ζώνας ασφαλείας όμων για τους χειριστές, οι οποίες, εάν υπήρχαν, θα περιόριζαν αισθητώς την έκταση και τη σοβαρότητα των τραυμάτων των χειριστών. Ουσιαστικά τα πορίσματα δεν φώτισαν την υπόθεση και στη δίκη που ακολούθησε τα συμπεράσματα ανατράπηκαν. Η δίκη για το θάνατο του νεαρού Ωνάση μετά από διαδοχικές αναβολές πραγματοποιήθηκε το 1977, σχεδόν 5 χρόνια μετά το θάνατο του Αλέξανδρου. Το βραδικίνητο δικαστικό σύστημα δεν έκανε εξαίρεση ούτε για την οικογένεια που είχε γίνει μύθος. Κύρια αιτία της καθυστέρησης ήταν η απουσία του Αμερικανού πιλότου Μακ Κάσκερ. Κατηγορούμενοι ήταν 5 τεχνικοί της Ολυμπιακής, όλοι τους στενοί και αγαπητοί συνεργάτες του Αλέξανδρου. Παροδία ήταν οι δίκες. Αλλά γελούσαμε όλοι, ας πούμε, με όλα αυτά. Βέβαια και οι δικαστές βρέθηκαν μπροστά σε πορίσματα, σε αναφορές, σε γεγονότα που... για όνομα του Θεού. Το δικαστήριο αθώωσε τους κατηγορημένους, διότι δεν επίστη ότι πράγματι είχε γίνει εσφαλμένη σύνδεση των σηματοσχήνων, ούτε η πολιτική αγωγή ζήτησε διαιτήσεως να κάνει έφεση ο εισαγγελέας ή ο προϊστάμενος, ούτε ο εισαγγελέας έκανε. Τώρα οι δίκες συνήθως, όπως ξέρετε, στα αεροπορικά ατυχήματα τα πορίσματα, γράφουν στο τέλος πιθανή αιτία του ατυχήματος. Πιθανή αιτία. Κανείς δεν είναι βέβαιος. Και πάντα γράφουν πιθανή αιτία. Τώρα με μια πιθανή αιτία δεν καταδικάζεται σχεδόν κανένας. Ο Ωνάσης ποτέ δεν αποκάλυψε πού στηρίζει τις εικασίες του για σαμποτάζ. Ήξερε όμως ότι ο Αλέξανδρος τον είχε προειδοποιήσει με επιμονή ότι τα συγκεκριμένα αεροπλάνα θα έπρεπε να αντικατασταθούν γιατί ήταν σαράβαλα. Μετά το θάνατο του γιού του, θα σκέφτηκε πολλές φορές ένα δυστύχημα που έγινε το 1972 με το Lear Jet της οικογένειας. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης δεν είχε επικηρύξει τυχαία, έστω και αν αυτό δεν προβλήθηκε τόσο πολύ, τους δολοφόνους του γιού του. Γιατί ήταν πεπισμένος ότι πρόκειται για δολοφόνοι. Άλλωστε είχε προηγηθεί ο θάνατος, ο τραγικός θάνατος των αδερφών Κουρί, νομίζω ένα χρόνο πριν. Το προηγούμενο χρόνο έπεσε το Lear Jet με τα 2 αδέρφια τους πιλότους Κουρίδες, που πήγανε πάλι να πάρουν τον Αλέξανδρο στη Νίκαια. Και πριν φτάσει στο αεροδρόμιο, το αεροπλάνο έπεσε στη θάλασσα. Σε αυτό το ταξίδι που σκοτώθηκαν, στο αεροπλάνο που σκοτώθηκαν τα αδέρφια μου, επρόκειτο να ταξιδέψει ο Αλέξανδρος, δηλαδή πήγαιναν να συναντήσουν τον Αλέξανδρο, να τον πάνε στο Παρίσι. Το αεροπλάνο είχε καθυστερήσει την αναχώρησή του κατά 15 λεπτά. Εάν έφτανε στην ώρα του στη Νίκαια, όπου το περίμενε ο Αλέξανδρος, θα ήταν και αυτός μέσα την ώρα της έκρηξης. Αυτό για μένα σημαίνει πολλά, διότι αν δεν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, θα είχε ήδη πάρει τον Αλέξανδρο και πλέον κατά την απογείωση θα είχε εκραγεί και θα είχαν σκοτωθεί και οι τρεις. Πηγαίνουμε στη Νίκαια της Γαλλίας και βλέπω 2 κομμάτια από την άτρακτο του αεροπλάνου, τα οποία είχε εκβράσει η θάλασσα και είχαν χαρακτηριστικές τρύπες από μέσα προς τα έξω, σαν κι αυτές, τις οποίες αυτές δημοσίευσε ο γαλλικός τύπος. Όταν είδα το δεύτερο κομμάτι, είπα στον Αλέξανδρο, εδώ Αλέξανδρο πρόκειται για σαμποτάζ. Υπάρχει κάποιος μάρτυρας, Γάλλος, που είδε κάποια έκρηξη και κάποια λάμψη. Ο οποίος χάθηκε, εξαφανίστηκε, δεν ξέρω πού βρίσκεται.
Ο Αλέξανδρος είχε από την αρχή υποψίες για την πτώση του αεροπλάνου. Και θυμάμαι τότε. Τσακωνότανε πατέρας και γιος στη Γλυφάδα, στο σπίτι. Και να λέει ο πατέρας να ρίχνει τα βάρη στους πιλότους. Και ο Αλέξανδρος να φωνάζει και να λέει ότι δεν φταίνε οι πιλότοι. Κάτι έχει γίνει στο αεροπλάνο. Και εγώ το αεροπλάνο θα το βγάλω και θα δεις. Δεν βγήκε το αεροπλάνο, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Και έμεινε έτσι η ιστορία αυτή. Σίγουρα μετά το θάνατο του Αλέξανδρου όλοι θυμήθηκαν την πτώση του Learjet που κατά τύχη δεν ήταν μέσα ο γιος του Ωνάση. Αυτές οι σκέψεις βασάνιζαν και τον Αριστοτέλη που ανέθεσε την υπόθεση σε μεγάλο γραφείο ερευνών στο Λονδίνο αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στις έρευνες ενεπλάξαν και πολλοί Έλληνες detective, ανάμεσά τους και ο Δημήτρης Χαλκιδάκης που πέθανε την περίοδο που πίστευε ότι είχε βρει αποκαλυπτικά στοιχεία. Τον Δημήτρη Χαλκιδάκη, τον detective. Δεν μπορώ να το θεωρήσω και αυτό σύμπτωση. Ο οποίος τηλεφωνεί στη γυναίκα του, στην Τόνια τη Χαλκιαδάκη, από τη Θεσσαλονίκη, που έψαχνε τον θάνατο του Αλέξανδρου Ωνάση. Τους λέει ότι έχω βόμβα στη τσάντα μου, με στοιχεία βόμβα που αποδεικνύουν τη δολοφονία του Αλέξανδρου Ωνάση. Και λίγες ώρες αργότερα, ο Δημήτρης Χαλκιαδάκης σκοτώνεται σε ένα περίεργο δυστύχημα, σε ίσωμα, σε μια ευθεία έξω από τα καμένα βούρλα, χωρίς να βρεθεί ποτέ. Ούτε ο οδηγός του φορτηγού που τον έριξε στη γέφυρα, ούτε ο φάκελος με την περίφημη βόμβα, στοιχεία βόμβα που είχε. 32 χρόνια μετά, κανείς δεν έχει πιστεί ότι ο θάνατος του Αλέξανδρου Ωνάση ήταν ατύχημα. Δεν έχει εμφανιστεί όμως και κανένα αξιόπιστο στοιχείο που να οδηγεί στο συμπέρασμα της δολοφονίας. Έτσι λοιπόν τα έφερε η ζωή, ώστε μερικά ερωτήματα ακόμα να μην έχουν απαντηθεί ή ακόμα και αν υπάρχουν απαντήσεις, αυτές να μην είναι πολύ πιστικές. Ο Αλέξανδρος ήταν το αγαπημένο παιδί του Αριστοτέλη Ωνάση. Η κόρη του Χριστίνα ήταν 2 χρόνια μικρότερη και κανείς από τους γονείς της δεν της έδειξε ιδιαίτερη στοργή. Όμως ο πρόωρος χαμός του γιου του Ωνάση στο αεροδρόμιο του Ελληνικού έφερε την ευαίσθητη Χριστίνα στο τιμόνι της οικονομικής αυτοκρατορίας. Η Χριστίνα, σε ηλικία μόλις 21 ετών, παντρεύεται για πρώτη φορά τον Αμερικανό μεγαλομεσίτη Τζότζεφ Μπόλκερ. Η Χριστίνα έκανε 4 γάμους, όλοι αποτυχημένοι. Θα δούμε ένα δημοσίευμα μετά από τον τρίτο της γάμο με τον Ρώσο Καούζοφ. Ιδύλιο με έναν Ταβάριτς. Και βεβαίως τέτοια δημοσίευματα ήταν πάρα πολύ συχνά στον τύπο όσο ζούσε η Χριστίνα. Τότε έζησε στη Μόσχα πλένοντας πιάτα και μαγειρεύοντας για τον σύντροφό της. Ήταν ένα καλό προλεταριακό διάλειμμα πριν η ίδια επιστρέψει στη Δύση, όπου γνώρισε τον τελευταίο της σύζυγο, τον Τιερί Ρουσέλ. Τιερί Ρουσέλ, ο νέος μνηστήρας στον ορίζοντα, γράφουν οι εφημερίδες. Και βεβαίως, από εδώ και πέρα ξεκινάει το θρίλερ. Η Χριστίνα ήταν από την αρχή το παραμελημένο παιδί του Ωνάση. Ζούσε πάντα στη σκιά του αδελφού της. Να σε επένδυε πάρα πολύ στο γιο του. Ήθελε να το μεταβιβάσει τελικά όλη αυτή την αυτοκρατορία που είχε χτίσει. Η Χριστίνα, όσο ζούσε ο Αλέξανδρος, ήταν λίγο πιο απομακρυσμένη από τον πατέρα της. Η μητέρα της πάλι προτιμούσε τον Αλέξανδρο. Και ήταν μια γυναίκα που ήταν πάρα πολύ απασχολημένη με τα κοινωνικά και τα λοιπά. Ήταν, από ό,τι φαίνεται, μια ψυχρή γυναίκα. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Βρετανός βιογράφος της, Νάιτζελ Ντέμπστερ, στα 5 της χρόνια η Χριστίνα έπαψε μια ημέρα να μιλά. Το δυστυχισμένο παιδί κλείστηκε στον εαυτό του και δεν άνοιγε πια το στόμα του. Ακούγεται απίστευτο, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες ότι η Χριστίνα έπρεπε να κλείσει ραντεβού για να δει τον πατέρα της. Ο Αλέξανδρος Μανθεάκης είχε ένα γνωστό στη γραμματεία του Ωνάση και του διηγήθηκε ένα αληθινό περιστατικό. Κάθε ένα τέταρτο έλεγε στον άνθρωπο το γνωστό μου αυτό, μπορώ να πάω να δω τον πατέρα μου. Λέει, δεν μπορείς να πας τώρα γιατί έχει δουλειά. Αυτό συνεχίζεται μία ώρα, δύο ώρες, δυόμιση ώρες. Κάποια στιγμή βγαίνει από το γραφείο του Ωνάση ο φίλος μου και λέει στη Χριστίνα, με συγχωρείς Χριστίνα, ο πατέρας σου έφυγε το Παρίσι. Δεν μπορεί να σε δει. Το διαζύγιο των γονέων της μετακόμισε στην Αγγλία με την μητέρα της και τον πατριώτης Δούκα του Μπλάτφορντ. Εκεί
Για λίγο καιρό έζησε ευτυχισμένη. Στις σχέσεις της αναζητούσε πάντα το πατρικό πρότυπο. Ήταν ένα πάρα πολύ ευαίσθητο κορίτσι με πολλά προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα, μια αίσθηση στέρησης αγάπης. Ήταν πάρα πολύ ερωτιάρα, δέσμια του συναισθηματό της και με τα μανίας κυνηγούσε το πατρικό χάδι. Μάιος του 1971, Μόντε Κάρλο. Εκεί η Χριστίνα γνωρίζει τον Αμερικανό μεγαλοεπιχειρηματία Τζότζεφ Μπόλκερ. Εκείνος 48 ετών και εκείνη μόλις 21. Ο Μπόλκερ ήταν ήδη διαζευμένος από την πρώτη του σύζυγο και είχε 4 κόρες. Η Χριστίνα έκανε απόπειρα αυτοκτονίας για να τον πείσει να την παντρευτεί. Η Χριστίνα είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα του κεφαλιού της. Δεν συμφωνούσε ο πατέρας της. Όπως ο πρώτος της γάμος που πήγε και κλέφτηκε με ένα δικηγόρο πάλι πολύ μεγαλύτερό της στην Καλιφόρνια και τελείως ενάντια από τις επιθυμίες του πατέρα της και της μητέρας της. Ο γάμος έγινε μυστικά στο Las Vegas και έκανε έξαλλο τον Αριστοτέλειο Νάση. Ο Νάσης είπε αποκληρώνω στις κόντρες που είχαν με το... Μετά από λίγο καιρό δεν μπορούσε, δεν υπήρχε περίπτωση να ευτυχήσει αυτός ο γάμος. Η Χριστίνα πέτυχε αυτό που ήθελε. Τράβηξε την προσοχή του αδιάφορου πατέρα της. Καλά, αυτό τον έκανε διότι ο πατέρας της την είχε φέρει ως εδώ και πήγε και έφυγε. Και μετά πήγε ο Νάσης και τον βρήκε αυτόν και του λέει: Πατέρα έχει η Χριστίνα. Για γαμπρό ψάχνουμε. Άτε πάγαινε, Χριστιανέ μου. Και τον έδιωξε. Μετά το διαζύγιο δεν κατάφερε να βρει την ανδρική στοργή που επιθυμούσε. Από αγκαλιά σε αγκαλιά πήγαινε. Ανδρική αγκαλιά εννοώ, έτσι. Νόμιζε όπου κάπου θα βγει. Δεν ήταν ικανοποιημένη. Σίγουρα αυτό το γνωρίζω. Τα επόμενα δύο χρόνια η Χριστίνα έχασε όλη την οικογένειά της. Πρώτος σκοτώνεται στο αεροπορικό δυστύχημα στο Ελληνικό ο αγαπημένος της Αλέξανδρος. Η Χριστίνα χάνει το μοναδικό της συναισθηματικό στήριγμα. Τότε γράφτηκε και κάτι πολύ σκληρό αν όντως συνέβη. Ο Ωνάσης, καθώς θρηνούσε, παραπονέθηκε επειδή ο Θεός του πήρε τον γιο αντί για την κόρη. Η Χριστίνα από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε μοναδική κληρονόμος μιας τεράστιας περιουσίας. Η Χριστίνα ήρθε πολύ περισσότερο κοντά στον πατέρα της. Βέβαια, είχε αρχίσει να της λέει τα μυστικά της δουλειάς και τα λοιπά, διότι ήξερε ότι πλέον αυτή θα τον κληρονομούσε και έπρεπε να της μάθει πράγματα τα οποία δεν ήξερε. Είχε ικανότητες η Χριστίνα, αλλά σαν κόρη, νομίζω, ο Νάσης δεν έβλεπε ότι αυτό θα ήταν το πρόσημο να συνεχίσει. Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Αριστοτέλειου Νάση, η Χριστίνα κάνει το δεύτερο γάμο της. Παντρεύεται τον Αλέξανδρο Ανδρεάδη, γιο του μεγαλοβιομήχανου Στρατή Ανδρεάδη. Και αυτός ο γάμος δεν στέργιωσε. Γιατί να μην τον παντρευτεί, αλλά η Χριστίνα έτσι ήταν. Έκανε λίγο και μετά χαίρεται, αντίο άλλαζε. Λίγο μετά το γάμο, ο Ανδρεάδης τη ζητά 20 εκατομμύρια δολάρια. Όπως υποστήριξε, η οικογένειά του είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η Χριστίνα, αν και έγκυος, κάνει έκτρωση και χωρίζει. Αισθάνθηκε για μια ακόμη φορά ότι την πλησίασαν για τα λεφτά της. Τρία χρόνια μετά, το δεύτερο διαζύγιο, η Χριστίνα Ωνάση θα γνωρίσει ένα σοβιετικό, τον Σεργέη Καούζοφ. Συνεργαζόταν με τον Καούζοφ στο επίπεδο που είχαν οι Ρώσοι μια εταιρεία ναυτιλιακή και αυτή ήταν εκπρόσωπός της αυτός και από εκεί γνωριστήκανε, δεν είναι κανένα. Και κάτι εξετίμησε. Ο Καούζοφ δεν είχε την εικόνα ενός γοητευτικού άνδρα. Ήταν παντρεμένος, με χρυσά δόντια, ένα γυαλινό μάτι και ελάχιστα μαλλιά.
Και όμως η Χριστίνα τον ερωτεύτηκε και για να παντρευτούν αναγκάστηκε να μετακομίσει στη Μόσχα, στην κοιτίδα του κομμουνισμού. Έφυγε από την... από τον καπιταλιστικό κόσμο και έζησε ένα διάστημα στο υποκομμουνιστικό καθεστώς. Γι' αυτό ο Έρωτας λέμε ότι είναι κάτι το απίστευτο. Όπως γράφει στη βιογραφία της Χριστίνας Ονάση ο Νάιτζελ Ντέπστερ, η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας, οι πάντες, είχαν πέσει πάνω στη Χριστίνα και την προειδοποιούσαν. Πρόσεχέ τον, πρέπει να είναι πράκτορας. Θα θέλει να μάθει τα πάντα για τις επιχειρήσεις σας. Ο γάμος της Χριστίνας και του Σεργέη Καούζοφ, που για κάποιους ήταν πράκτορας της ΚΑΚΕΜΠΕ, γίνεται πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο γάμος κόστησε λίγα δολάρια και η Χριστίνα αναγκάστηκε σε μια λυτή ζωή. Έπρεπε να κάνει την σύζυγο. Τη Ρωσίδα σύζυγο, χωρίς υπηρέτες, χωρίς προσωπικό, χωρίς βοήθεια από κανέναν. Κάποτε αγόρασε ένα ψυγείο. Λόγω της γραφειοκρατίας αναγκάστηκε να περιμένει ένα μήνα μέχρι να το παραλάβει. Για να αγοράσει μια Mercedes έπρεπε να πάει στη Φιλανδία. Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο έπρεπε να μαγειρεύει όχι μόνο το δικό της φαΐ, αλλά και του άντρα της. Μαγείρευε ίδια και έπρεπε να πλύνει για τα ίδια. Λοιπόν, δεν καθακαθόταν τώρα η Χριστίνα να πλύνει τα πιάτα και μετά το φάει, τα παίρνει όλα και τα πέταγε. Και παίρνει άλλα. Για να μην πλένει. Με μια απόλυτα καπιταλιστική ανατροφή, η Χριστίνα Ονάση έκανε την κομμουνίστρια. Το διαζύγιο ήταν θέμα χρόνου. Μετά από λίγο καιρό χώρισαν, αφού τον Καούζοφ όμως του δώσε 3-4 πλοία, μου φαίνεται. Ωστόσο, για όσους γνώρισαν το ζευγάρι, ο Καούζοφ ήταν ο μόνος άνδρας που αγάπησε τη Χριστίνα Ονάση. Είναι ο μόνος που πηγαίνει στον τάφο της και βάζει λουλούδια. Έρχεται μυστικά, πηγαίνει, βάζει λουλούδια και φεύγει. Όλοι οι άλλοι, σκασίλατος. Μετά την καταπίεση στο κομμουνιστικό καθεστώς, η Χριστίνα επέστρεψε στον καπιταλιστικό παράδεισο, όπου μπορούσε να έχει πλέον τα πάντα εκτός από ένα. Αγάπη. Μετά από τρεις γάμους, η Ονάση δεν εμπιστευόταν εύκολα τους άνδρες, ενώ παίρνει πολλά κιλά. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 συναντά ένα παλιό της φίλο, τον Γάλλο playboy Τιέρι Ρουσέλ. Ο Ρουσέλ τον ήξερε από παιδί. Αυτός την εκμεταλλεύτηκε. Αυτός πήρε τη μερίδα του Λέοντος και ακόμα την παίρνει. Βάσει διαθήκης. Τέλος πάντων. Σε αντίθεση με τον Καούζοφ, ο Ρουσέλ ήταν ένας αληθινός γόης. Η Χριστίνα έπεσε αμέσως θύμα της γοητείας του. Ο ίδιος ήταν πολύ φρενός γαμπρός και ήταν πολύ ωραίο παιδί και στο jet set περνούσε. Είχε τις ωραιότερες γκόμενες, να το πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκά, ας πούμε. Η Χριστίνα πολύ ήθελε για να συγκινηθεί. Η Χριστίνα ήθελε επιτέλους να παντρευτεί και να γίνει μάνα. Ο Ρουσέλ, για να την παντρευτεί, τη ζητά να χάσει 25 κιλά. Η κόρη του Ονάση δέχεται τον όρο. Το Μάρτιο του 84 παντρεύεται για τέταρτη και τελευταία φορά. Όταν έκανε το γάμο, έτσι είπε την φράση, την ιστορική, ότι δικαιούμαι να είμαι ευτυχισμένη. Έτσι πίστευε η Χριστίνα. Δεν κράτησε πολύ και δεν έμελε να καρθίσει ο γάμος. Ο γάμος τώρα με τον Ρουσέλ είναι ένας γάμος καθαρά συμφέροντος. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ρουσέλ μπορεί να αγάπησε ποτέ τη Χριστίνα. Ο Ρουσέλ πάντως χάρισε στη Χριστίνα κάτι μοναδικό. Με τον Ρουσέλ όμως έγινε μητέρα. Μεγάλη υπόθεση. Το όνειρο της ζωής ήταν πραγματικότητα ο Ρουσέλ. Η Αθήνα Ονάση γεννιέται στις 29 Ιανουαρίου του 1985 και η Χριστίνα για πρώτη φορά στη ζωή της αισθάνεται πλήρης. Όμως η ευτυχία δεν έμελε να διαρκέσει πολύ. Ο Ρουσέλ ζητά συχνά οικονομική βοήθεια. Χατρία οικονομικά στο Ρουσέλ, η Χριστίνα μόνο χατρία του κάνει, τίποτα άλλο. 10 εκατομμύρια δολάρια, ξέρω εγώ, τόνα, τάλο κλπ. Ό,τι ζητούσε, ό,τι προβλήματα έχει ο Ρουσέλ. Ήταν χρεοκοπημένη η εταιρεία του Ρουσέλ.
Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι τον Ρουσέλ τον πλήρωσε ακριβά και ψυχικά και οικονομικά η Χριστίνα. Η ευτυχία για τους Ωνάσιδες πάντα ήταν ένα ζητούμενο. Για τη Χριστίνα μάλιστα οι ευτυχισμένες μέρες περιγράφονται πολύ συγκεκριμένα. Στον Buenos Aires, όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος, τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν ακόμα και σήμερα. Όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, στο τελευταίο και τρίτο μέρος. Ο τραγικός επίλογος της δυναστείας Ωνάση γράφεται με τον θάνατο της Χριστίνας. Σας μιλάγαμε λοιπόν για τις ευτυχισμένες ημέρες της Χριστίνας Ωνάση με τον Τιερή Ρουσέλ και την κόρη της Αθηνά, οι οποίες όμως δεν διέρκεσαν πολύ. Η κόρη του Αριστοτέλη Ωνάση θα ανακαλύψει ότι ο τέταρτος σύζυγός της ποτέ δεν χώρισε με την πρώην σύντροφό του Γκάμπη. Εγκαταλείπει απογοητευμένη την Ελλάδα για την Αργεντινή μαζί με την κόρη της. Εκείνη την εποχή κάνει παρέα, φιλοξενείται με τους φίλους της. Βλέπουμε εδώ την φωτογραφία, την αναμνηστική, τη Μαρίνα και τον Αλμπέρτο Ντοντέρο. Χριστίνα πέθανε στο σπίτι του 40 χιλιόμετρα έξω από τον Buenos Aires, όπως χαρακτηριστικά γράφει η λεζάντα της φωτογραφίας. Εκεί λοιπόν, 18 Νοεμβρίου του 88, θα βρεθεί νεκρή στο μπάνιο, κάτω από συνθήκες αδιευκρίνησης, μυστηριώδης, το ίδιο μυστηριώδης όπως συνέβη και με τον θάνατο του αδελφού της. Η επίσημη εκδοχή ήταν καρδιακή ανακοπή, που οφειλόταν σε βαρβιτουρικά. Τις επόμενες ημέρες οι εφημερίδες έγραψαν με χαρακτηριστικούς τίτλους. Δυναστεία θανάτου. Στα 37 της έφυγε η Χριστίνα, πέπλος μυστηρίου. Άλλο δημοσίευμα. Θάνατος 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μυστήριο ερευνά η αστυνομία. Φωτογραφία βέβαια της ίδιας και του παιδιού της της Αθηνάς. Είναι χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα και ο τρόπος με τον οποίο η Έλληνες, ο ελληνικός τύπος, υποδέχτηκε την είδηση. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε πώς η Χρυσή Κληρονόμος βρέθηκε νεκρή στον Buenos Aires, στην πόλη όπου πριν από 6 δεκαετίες ο πατέρας της έβαλε τα θεμέλια της οικονομικής του αυτοκρατορίας. Η Χριστίνα ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της δεν σταμάτησε ποτέ να συναντά την προηγούμενη σύντροφό του, την Γκάμπη Λουντχάγκε, μοντέλο από τη Σουηδία. Η πανέμορφη Σκανδιναβή είχε γεννήσει δύο παιδιά του Ρουσέλ, χωρίς η Χριστίνα να υποψιαστεί το παραμικρό. Malheureusement, ce mariage, si vous voulez, comme beaucoup d'autres mariages, n'a pas pu tenir. Τα μάθημα αυτά οι δημοσιογράφοι όλοι τότε. Με μια γυναίκα που μετέπειτα έζησε μαζί της, η Γκάμπη, αν δεν κάνω λάθος. Με κόντρο με την Γκάμπη. Και αυτό με εξόντωσε τη Χριστίνα για την ίδια. Η Χριστίνα καταβάλει απέλπιδες προσπάθειες για να κρατήσει το Ρουσέλ κοντά στην κόρη του. Λέγεται μάλιστα ότι του προσέφερε 10 εκατομμύρια δολάρια για να κάνουν δεύτερο παιδί. Αλλά αυτός αρνήθηκε. Το Μάιο του 87 χωρίζουν. Η Χριστίνα μετακομίζει στην Αργεντινή. Pourquoi votre avis Christina a divorcé 4 fois? Elle a pas divorcé que Thierry Roussel. Ces 4 maris, je ne les connais pas les autres. Mais c'était sans doute pas, si vous voulez, des affreux personnages. Elle les avait choisis. Alors pourquoi ça a tenu aussi peu de temps? 4 fois. Bien moi, je vais vous répondre. À cause du stress, à cause des personnes de son entourage. Στο Buenos Aires, η Χριστίνα Ωνάση ζει με την παιδική της φίλη Μαρία Ντοντέρος και τον αδελφό της Γιώργο Τσόμλεκτσόγλου. Με τον τελευταίο συνδέθηκαν ερωτικά και λέγεται ότι σχεδίαζαν να παντρευτούν. Εκείνη την περίοδο, όπως λέει η ίδια, η Χριστίνα ήταν πολύ ευτυχισμένη. Ετοιμαζόταν με τον Τσόμλεκτσόγλου, όπως λέγεται τόσο νεαρός, εκεί είναι ο τότε νεαρός, να έκανε ένα γάμο καινούριο. Επισήμως έλεγε ότι εξαιτίας μιας οτίτιδας η κόρη της Αθηνά είχε μείνει στην Ευρώπη. Η Χριστίνα είχε αρχίσει την προσπάθεια να μειώσει τα χάπια. Έπαιρνε με τις χούφτες τα χάπια για να ηρεμεί, για να μπορεί να κοιμηθεί, για να μην είναι σε μια μόνιμη ένταση. Έπαιρνε χάπια για να φάει, χάπια για να κοιμηθεί, χάπια για να δυνατήσει, χάπια για να μην παχύνει, χάπια για να... για οτιδήποτε έπαιρνε χάπια. Ο νέος έρωτας την είχε ανανεώσει. Είναι στο Buenos Aires, ήταν σε καλή κατάσταση, χωρισμένη από τον Τιερή, αλλά είχε ξεπεράσει κατά κάποιο τρόπο το δεσμό αυτό.
18 Νοεμβρίου του 1988. Η Χριστίνα είχε ζητήσει από τον Τσομλεκτσόγλου να την πάει στην ελληνική εκκλησία έξω από τον Μπουένος Άιρες. Το βράδυ ζήτησε από την οικονόμο της, την Ελένη Σύρου, να μην κοιμηθεί μαζί της, όπως συνήθιζε. Πέρασα τους 8 τελευταίους μήνες να κοιμάμαι κάθε βράδυ μαζί της. Και εκείνο το βράδυ δεν ήθελε. Μ' αρνήθηκε. Μήπως της είπε η Χριστίνα, φύγε, θέλω να μείνω μόνη μου, πήγαινε μια βόλτα. Και την έστειλε, που σημαίνει ότι είχε αποφασίσει να τελειώσει και να μην μπορέσει κανείς να τη σώσει. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Όταν η Μαρίνα Ντοντέρος μπήκε στο μπάνιο του σπιτιού, αντίκρισε ένα θέαμα που της έκοψε την ανάσα. Η Χριστίνα ήταν ξαπλωμένη μέσα στην μπανιέρα, χωρίς να κινείται. Και βρέθηκε εκεί, νεκρή, μέσα στο μπάνιο της. Απλά πράγματα. Είπανε ότι πήρε κάποια φάρμακα. Η επίσημη εκδοχή του θανάτου ήταν καρδιακή ανακοπή. Δίπλα στο πτώμα της Χριστίνας είχαν βρεθεί 4 φιαλίδια που περιείχαν βαρβιτουρικά. Δεν μπορεί κοινός νους να το εξηγήσει, όπως και δεν το εξήγησε ούτε η ιατροδικαστική έρευνα. Οι εφημερίδες γράφουν. Ο πρώτος γιατρός που είδε και εξέτασε το πτώμα της Χριστίνας δήλωσε ότι η Ελληνίδα δισεκατομμυριούχος είχε πεθάνει ήδη 2 ώρες πριν από την άφηξή του και το πτώμα είχε συρθεί στο έδαφος. Ακόμα και η Ελένη Σύρου, η κουβερνάντα της Χριστίνας Ωνάση, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η Χρυσή Κληρονόμος πέθανε από καρδιακή ανακοπή. Πίστευε ακράδαντα αυτή που δεν είχε φύγει ποτέ από το προσκέφαλο και το πλευρό της, ότι αυτό δεν ήταν ένας φυσιολογικός θάνατος. Δεν είναι δικαιολογή του ότι η απόπειρα αυτοκτονίας που ορισμένοι άφησαν να νοηθεί. Οι υποψίες για αυτοκτονία ενισχύθηκαν όταν έγινε γνωστό ότι 3 ημέρες πριν από το θάνατό της είχε κοινωνήσει στην ελληνική εκκλησία του Μπουένος Άιρες. Ο ιερέας της ελληνικής παροικίας που την περιέργως ζήτησε να μεταλάβει 2 μέρες πριν, που τη μετέλαβε, είχε πει ότι την είδε πολύ ευτυχισμένη. Μπορεί να σημαίνει ότι είχε μεταλάβει, είχε κοινωνήσει για να πεθάνει, για αυτοκτονήσει. Είχε γίνει ένα θύμα των χαπιών. Εγώ θυμάμαι τον Στέλιο του Παπαδημητρίου που μου είπε ότι είχε κάνει check-up στο Παρίσι 20 μέρες πριν πεθάνει στην Αργεντινή και είχε βγει τάβρος. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο το οποίο κατ' οποιονδήποτε τρόπο να μας δίνει έστω και την πιο μικρή ένδειξη ότι ο θάνατος της Χριστίνας δεν προήλθε από ό,τι έβγαλε η αυτοψία. Η επίσημη εκδοχή του θανάτου της Χριστίνας δεν αμφισβητήθηκε ούτε και από τον τελευταίο της σύζυγο. Έχει άποψη ο Τιερή για αυτό το πράγμα. Αυτό που λέει ο Τιερή είναι έγινε ένα πόρισμα, σεβόμαστε το πόρισμα. Μεγαλύτερο ποσοστό δίνω στην αυτοκτονία παρά στον θάνατο λόγω λήψης χαπιών από λάθος. Δηλαδή κάποια στιγμή είπε, παίρνει τα χάπια, να τελειώνει μας την ιστορία. Ο θάνατος της Χριστίνας Ωνάση παραμένει και σήμερα ένα μυστήριο. Ήταν άδικο εντελώς, δηλαδή αυτή η οικογένεια πήγε εντελώς άδικα. Αυτή η εκτυφλωτική έτσι, πορεία του πατέρα Ωνάση, του Αριστοτέλη Ωνάση, δημιούργησε τελικά πρόβλημα στα παιδιά του. Από τους ανταγωνιστές του και τους αντιπάλους του. Η Χριστίνα ήταν το πιο δυστυχισμένο μέλος της οικογένειας Ωνάση. Πέθανε στο Μπουένος Άιρες. Εκεί από που ξεκίνησε ο Αριστοτέλης να χτίζει το μύθο του Ωνάση. Εκεί έσβησε το όνομα της οικογένειας. Από τα πλούτη και το φως στο σκοτάδι. Βέβαια υπάρχει η μικρή Αθηνά, η οποία πήρε το όνομα και θέλει να συνεχίσει την ιστορία της οικογένειας. Η ιστορία όμως της οικογένειας δεν έχει σταματήσει να γράφεται από αυτούς που ψάχνουν να βρουν τα αίτια των θανάτων. Δεν καταλήγουν σε κανένα ασφαλές συμπέρασμα, εκτός από ένα. Τα πλούτη από μόνα τους, ακόμα και αν είναι αμύθιτα, δεν αρκούν
για να φέρουν την ευτυχία στους ανθρώπους. Καλό σας απόγευμα.